παιδιά, θα κάνω πρώτα σιγά μου την Κατερίνα και πρέπει να σκεφτείτε κάτι. Γεια σας παλικάρια, θα κάτσω. Ένα σινεμά πήγαμε. Παιδιά, έχω μια ιδέα. Λοιπόν, το όνομά μου είναι και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ για την Κατερίνα. Αλτρουιστής και πολύ πειραχτήρη. Ρε μάγκες, πολύ σκοτάδι έπεσε. Ανοίχτε κανένα φως. Οπ, 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 οπ. Έτσι, μπράβο. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι σήμερα η διεσποινής, κοπελιά, κυρία, αυτή τέλος πάντων. Και επειδή σκέφτηκα αρκετές φορές να της κάνω πρόταση μέσω μηνύματος, θεώρησα πως της αξίζει κάτι πολύ καλύτερο. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι εγώ εδώ. Έτσι λοιπόν θα σας πω πώς πήρα την απόφαση. Αποφάσεις έρχονται και φεύγουν, σημαντικές και μη. Όμως τη σημαντικότερη απόφαση στη ζωή μου την πήρα αυτή τη στιγμή. Χωρίς ενδιασμούς και παραμικρή σκέψη του ενδεχόμενου ματέωσης της κίνησής μου. Ήξερα τι ήθελα. Αν και με το ζόρι παλιότερα πήγαινα για ψώνια, αυτή τη φορά το γούσταρα πολύ. Από πάνω μέχρι κάτω. Μέχρι κάτω το είπα. Έτσι, μπράβο. Ωραίος, κούκλος. Και τώρα το βαρύ πυροβολικό, το δαχτυλίδι. Αυτό. Ή μάλλον αυτό. Ή καλύτερα αυτό. Όχι, αυτό. Αυτό. Τελείωσε. Έτσι, μπράβο. Είσαι ωραίος. Πάμε για να ζητήσει ο Γκάλης την κοπέλα του. Πάμε γερά. Γιατί ήρθαμε εδώ. Και δεν έχει κόρη. Κατάλαβες τι θες να κάνει. Εσύ τι λες. Είσαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Το πήρες απόφαση. Είμαι αποφασισμένος. Τότε πάμε μαζί. Πάμε. Αγαπημένη μου Κατερίνα, από τη μέρα που είμαστε μαζί, γνώρισα την απόλυτη ευτυχία. Συνειδητοποίησα πως θέλω να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί σου. Το μόνο που μένει είναι να εύχομαι να πεις το ναι. Θα με παντρευτείς. Thank you.
Κατάλαβες πώς να κάνεις. Ποια είναι η απάντηση εδώ? Βουκλή του παραδείσου. Λοιπόν... Πάω να γελάσω. Λοιπόν... Το όνομά μου είναι Γιώργος. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ και την Κατερίνα. Αν πει το ναι, απλά την έκανε την πάρκα. Δεν θα βγαίνει από το σπίτι. Πώς? Όχι ρε μαλάκα, δεν το έχω πει ποτέ μου αυτό το πράγμα. Λοιπόν παιδιά, θέλω τη βοήθειά σας. Θα κάνω πρόταση γάμου την Κατερίνα και πρέπει να σκεφτείτε κάτι. Γεια σου Γιώργο. Τι λέει?